με δεδομένο ότι οι εξελίξεις τρέχουν και το ρεπορτάζ, πώς αξιολογείτε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο? Το Συριακό προσλαμβάνει ολοένα και πιο σοβαρές διαστάσεις. Είδαμε από το ρεπορτάζ τροποντινά εμπλέκουν και την Κύπρο με τα τουρκικά πολεμικά να βρίσκονται στην κατεχόμενη αμόχωστο. Πώς το διαβάζετε εσείς αυτό το συμβάν, αυτή την εξέλιξη? Μοιραία, η Κύπρος λόγω της γεωγραφικής της θέσης έχει ρόλο να παίξει σε μια τυχόν ανάφλεξη στην περιοχή, το σύνορο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας. Οι Τούρκοι αδειμονούν να παίξουν κάποιον ουσιαστικότερο ρόλο στην Συρία και δεν θα τους ενοχλούσε να ενέπλεκαν και την Κύπρο σε κάποιες περιπέτειες. Ωστόσο, το ζητούμενο για μας δεν είναι οι στοχεύσεις της Τουρκίας, είναι και πρέπει να είναι το τι κάνουμε εμείς σε ό,τι αφορά τις δικές μας προσπάθειες για την εκμετάλλευση των δικών μας υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Ναός, αλλά και την ευρύτερη προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας πλέον ως χώρας εν δυνάμει παραγωγού υδρογονανθράκων και τις συνεργασίες με τα γειτονικά μας κράτη. Πάντως, είδαμε και από τη συνέντευξη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών νέες από τις νέες απειλές. Τι είναι εκείνο που τελικά επιδιώκει ο Νταβούτογλου και η Άγκυρα? Κοιτάξτε, το θέμα της θέσης της Άγκυρας στο ζήτημα της Ανατολικής Μεσογείου ό,τι αφορά την αποκλειστική οικονομική της ζώνη είναι ένα θέμα δύσκολο για την Τουρκία, δεδομένου ότι το διεθνές δίκαιο δεν της δίνει ιδιαίτερα ερίσματα για να ευελπιστεί ότι θα καταλήξει να διεκδικήσει τους χώρους που επιδιώκει να διεκδικήσει. Η στάση της Ελλάδας στο συγκεκριμένο ζήτημα επηρεάζει άμεσα την ΑΟΣ της Τουρκίας και η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη και τις εξελίξεις στη γειτονική μας Αίγυπτο, επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τον ναυτικό χάρτη της περιοχής, ας πούμε να ξαναμοιράσει την τράπουλα. Ναι. Και είδαμε, και δεν είναι φαντάζομαι τυχαίο, και ο δανεισμός που δέχθηκε η Αίγυπτος από την Τουρκία την καθιστά ακόμη πιο ευάλωτη, αν θέλετε, στις πιέσεις της Άγκυρας. Τώρα ακριβώς το θέσατε κι εσείς, είναι πώς η Κύπρος διαχειρίζεται αυτές τις απειλές και αυτά τα παιχνίδια εντυπωσιασμού και εξουσίας που επιχειρεί στην περιοχή η Τουρκία. Κοιτάξτε, η Κύπρος έχει ζωτικά συμφέροντα στην περιοχή, έχει ρόλο να παίξει ως το μόνο ευρωπαϊκό κράτος στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο ως παραγωγός πλέον υδρογονανθράκων, αλλά και ως διαμετακομιστής. Τα πετρέλαια του Ισραήλ είναι τεράστια και τυχόν εξαγωγή τους προς την ευρωπαϊκή αγορά δεν θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα, να περιλαμβάνει άμεσα και την Κύπρο. Ναι. Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας, όπως ανακοινώνονται σταδιακά, και η προσπάθεια της να διεκδικήσει ουσιαστικά τη μισή Ανατολική Μεσόγειο και να τη μοιραστεί με την Αίγυπτο, επηρεάζουν άμεσα και τη δική μας ΑΟΣ, αφού διεκδικούν πλέον οι Τούρκοι συγκεκριμένα κομμάτια της δικής μας ΑΟΣ, αλλά επηρεάζουν και την προσβασιμότητα των δικών μας κοιτασμάτων σε μελλοντικό στάδιο προς την ευρωπαϊκή αγορά, αφού η ελληνική ΑΟΣ φαίνεται να τέμνεται πλέον με τις διεκδικήσεις των Τούρκων λόγω της θέσης του στο Καστελόρισο. Είναι λοιπόν κέρυας σημασίας τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα να κινηθούν προληπτικά, ενημερώνοντας τους εταίρους τους, γιατί τα ισχυρότερα όπλα μας, δεδομένου ότι δεν έχουμε πολεμική ισχύ, είναι το διεθνές δίκαιο και το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι